Γεια σας. Ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα, Λάκη μου. Πηγαίνεις στο αρχαιολογικό μουσείο, πηγαίνεις με γόβα, δεν πηγαίνεις με γόβα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Αυτό μπορεί, επειδή έχεις δει πάρα πολλές φορές όλες τις εκθέσεις που έχουν γίνει σε αυτό το μουσείο και βαριέσαι, έχεις κλείσει ένα πρώτο ραντεβού, γιατί και αυτός είναι κουλτουριάρης, στο μουσείο. Περιμένεις για να πάτε να πείτε κάτι. Γιατί αυτό το look που είναι ωραίο, έτσι, ασπρομαύρο, κόκκινο που έβαλες, δεν είναι για μια επίσκεψη σε ένα μουσείο. Ανεξάρτητα το ότι όντως δεν θα πήγαινε με τέτοια παπούτσια. Λοιπόν, κάνε το παλτό, σε παρακαλώ. Που κανονικά δεν έπρεπε να βάλεις το παλτό, γιατί έχουμε πάει στο Μάρτιο μήνα και θα ήταν πιο ανάλαφρο. Λοιπόν, ξέρω ότι πρέπει να δείχνεις πάντα αυτό το υπέροχο ντεκολτέ σου και εγώ το χαίρομαι ιδιαίτερα. Για εκεί που πας και για αυτό το λόγο που πήγες, έχουν κάποιο δίκιο. Δεν σε αδικήσαν αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Ωραία, μάνα μου, τα κλεφτόπουλα. Στέλιο μου, ναι. Τι γίνεται, πώς είσαι, τα νέα σου, πες μου. Κοίταξε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι ένα τέτοιο κορίτσι που πηγαίνει στα μουσεία. Τώρα, αυτή η γόβα δεν φοριέται το πρωί. Όχι μόνο στο μουσείο, πουθενά. Λοιπόν, άκου τώρα, αυτή η φούστα δεν μ' αρέσει εσένα. Ναι. Ναι. Για να μου άρεσε, ίσως ανέβαζες ένα χαμηλό αρβιλάκι, μία μπότα δηλαδή, να την κάνεις λίγο πιο cool. Να έχεις ανοιχτό αυτό το σακάκι, όχι τόσο εγκλωβισμένο, και να έχεις μέσα κάτι πιο χαλαρό. Mm-hmm. Γιατί τώρα είναι αυτή μια απογευματινή εικόνα. Δηλαδή, πραγματικά, αν είχαμε τη φωτογραφία και έπρεπε να μαντέψουμε πού πας, δηλαδή το μουσείο δεν θα ήταν, θα χάναμε σίγουρα. Τόσο πολύ. Ναι, παιδί μου. Δηλαδή, θα πας στο μουσείο με την κόκκινη γόβα το πρωί και τη σιφόν, την μπλισέ φούστα και το σακάκι, τον ντεκολτέ. Από πού και ως πού. Αλλά είμαι χαριτωμένη και μου βάλετε δύο. Είσαι όντως χαριτωμένη. Γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό και εγώ έχω παράπονο, ναι, ναι. Δεν το έχω ακούσει είσαι, ποτέ. Είσαι όντως χαριτωμένη για να ένα. Ζητάς κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Τώρα καταλαβαίνεις, θα πάμε στην Εύελιν. Γεια σου, Ποτίνη. Γεια σου, κύριε Εύελιν. Είσαι κάτι μεταξύ καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα και να σας ζήσει. Η φούστα εννοώ. Σε αυτό το look, ανεξάρτητα με το που πηγαίνεις, θα μπορούσες να έχεις βάλει μία μπότα ψιλοτάκουνη. Η τσάντα είναι σπορ. Δεν ταιριάζει τη συγκεκριμένη εικόνα. Ένα κρόπ ζακετάκι με πάρα πολλά κουμπάκια και κάπως τα παλτό σου να τα παίρνεις ένα μεγαλύτερο νούμερο. Ναι, ναι, ναι. Επειδή έχουμε παρόμοιο σωματότυπο, εγώ δεν πηγαίνω καν στο medium. Πάω στο large. Εχθές φορούσα ένα σακάκι του κυρίου Γαβαλά. Φανταστικό. Large φοράς, Λάκη. Επάνω μου, λογικά, σε γενικό είναι σουρμιζούρ, δεν έχει ετικέτα επάνω μου που γράφει τον όνομα. Όντως δεν είχε ετικέτα. Όχι, το ψάξαμε. Πες τα λάκι μου. Όχι, τι γνώμη. Δηλαδή μπορεί να με εξευτελίσεις σήμερα, καταλαβαίνεις. Το προσπαθεί από την αρχή του επεισοδίου. Από την αρχή του επεισοδίου τον βλέπω. Γιατί, ξέρεις γιατί, ε. Γιατί ζήλεψε τους κοιλιακούς. Ναι, είναι αυτή. Ήρθε η ώρα να έρθεις αντίστοιχα. Λοιπόν, μεγάλωσε τους ώμους σου για να έρθει αυτό να μπαλανσάρει μία εικόνα, να αρχίσει να μεγαλώνει η εικόνα πάνω σου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για τα ίδια ρούχα, ούτε με την ίδια αντιμετώπιση των ρούχων. Άλλοι άνθρωποι μπορούν να βάλουν όγκους, άλλοι άνθρωποι μπορούν να βάλουν στενά. Εσύ στο small χάνεσαι. Δεν σε γεμίζει. Ναι. Άρχισε να παίρνεις μεγαλύτερα πανοφόρια ή βάλε και βάτες πάνω στα πανοφόρια σου. Άρχισε να δουλεύεις τα look σου. Άρχισε να πειράζεις τα κουμπιά, γιατί αυτά δεν ήταν ωραία κουμπιά, δεν είχε ωραία ζώνη. Τα κουμπιά τα μαύρα. Για το παλτό λένε. Μας ενδιαφέρει κάποια στιγμή να μας λένε είσαι ντανά, είσαι, μας ενδιαφέρει να λέμε πόσο chic, πόσο iconic. Μην νομίζω ότι είναι κομπλιμέντο να σου λένε ότι είσαι ντανά, γιατί το ντανά έχει μικρή διάρκεια, το iconic έχει πολύ μεγαλύτερη. Κατάλαβα τι λέτε. Τι είπα πάλι. Καλά μιλάμε, Σοφία. Ζωγράφισες πάλι. Και όχι, το εννοώ αυτό. Εδώ. Και ειδικά για τη δική σου περίπτωση το εννοώ πραγματικά. Μα είναι έτσι όμως κιόλας. Mm. Κι εγώ ζωγράφισα ένα-ένα. Ευχαριστώ. Φωτεινή. Ναι. Τελική βαθμολογία 6. Ευχαριστώ.